Δεν είναι πάρα πολύ ωραίος άντρας. Ε, Βαγγέλης. Αφού γι' αυτό καθυστέρησα να μπω, να σου πω την αλήθεια. Κόμπλερ ο άνθρωπος. Πού να πάω. Συνήθω λέω τώρα πού να πάω. Πού να πάνε εδώ πέρα. Με όλα αυτά τα φώτα πάνω του. Και το φως που βγάζει ο ίδιος να δεις. Ακτινοβολή. Ακτινοβολή. Δεν μου λες. Λευτέρη. Α, θες να σου πω. Πώς την περνάς εκεί τη δουλειά με τον Αθερίδη στο θέατρο, στην Άγρια Δύση. Καλά είναι, κοίταξε να δεις. Είναι κακός μπαμπάς. Καλός είναι. Σκέψου όταν ο πατέρας σου έτσι δηλαδή. Ήταν χειρότερος. Ρυζικό δηλαδή εννοείς. Πουθάχα, σαν άνθρωπος. Όχι, εντάξει, δηλαδή καθημερινά αισθάνομαι γνώμη που δεν έχω αυτόν τον άνθρωπο πατέρα. Όχι, αστείευομαι. Τι λέει, εντάξει, μωρό, ο Θεοδωρής με βοήθησε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω πράγματα, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω, δεν το βγάζει. Ξεκινάει και το σύριο θα παίζει φέτος κανονικά. Ναι, με φώναξε. Μη ήθελε και εκεί πέρα. Αυτή η ιστορία με τα κλιπάκια, πώς να τα πω αυτά, με τα βιντεάκια στο ίντερνετ, πώς σας ήρθε. Τίποτα. Τελείως σχήμα. Μια σακούλα ρούχα πήγα σε ένα φίλο ο οποίος ασχολείται με κάμερες κτλ. Ναι. Δηλαδή ο σκηνοθέτης, ο Κώστας Βαρελίδης. Και τελείως αστεία ξεκινήσαμε να κάνουμε πράγματα. Κάνε αυτό, πες εκεί, πες εκεί, πες αυτό. Επιτόπου. Ναι, βγήκαν τα βιντεάκια, σκίσανε τέλος πάντων στο YouTube. Παρασκίσαν. Σε κυνηγάει η Ζωνιανή, έμαθα όμως. Ναι, παρεξηγήθηκαν. Δεν παρεξηγήθηκαν τόσο η Ζωνιανή όσο από το Σύλλογο Κριτών Αθήνας, που πάντα ξέρεις είναι πιο συντηρητική τώρα. Κάνε και το Βόλο ρε, που είναι δική μου, βρες κάτι. Και να έλεγα ότι τους πήραν τα ντουμάνια, ρε Πετράν. Με το λουκουμαδόσκονη, λουκουμαδόσκονη, ε. Λουκουμόσκονη. Λουκουμόσκονη. Λουκουμαδόσκονη είναι άλλο, δεν το έχουμε. Και τα άγρια χόρτα. Αφού ξέρεις ρε Πετράν, τώρα τι μου. Τι να λέμε τώρα, το ξέρω. Δεν μου λες όμως τώρα, μικρό παιδί, παντρεύτηκες έτσι. Ναι, ας το σε πάρω. Πριν από λίγο, πότε παντρεύτηκες. Πότε παντρεύτηκες. Παντρεύτηκα πριν 2 χρόνια. Έχω ένα παιδάκι ενός. Κορίτσι ή αγόρι. Αγοράκι, τον έβγαλα τον διάδοχο. Λέγεται. Τον έβγαλα τον διάδοχο. Ο οποίος είναι. Ο Ιάσονας είναι 13 μηνών. Είπες ότι αυτό και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, σου άλλαξε. Πολύ τη ζωή σου. Αν δεν το λες, ας πούμε, έτσι για να κάνει. Όχι σε μένα, το έχεις πει. Όχι, δεν μου το πες. Αν δεν το κάνεις έτσι για να γίνεις γλυκούλης όπως κάνουν όλοι, όταν γεννάνε, ξέρεις, εγώ τρελαίνομαι. Το έκανε για να ανέβουν οι μετοχές μου στη τηλεόραση. Όχι, μωρέ, για να κάνει το γλυκούλη. Ναι. Αν είναι αλήθεια, τα κάνει όλα αυτά που κάνουν οι Αμερικάνοι. Όλα αυτά που κάνουν οι Αμερικάνοι. Τα κάνει όλα. Δεν ξέρω, δεν. Εντάξει, πρέπει να είσαι αυτό το background. Ναι, γιατί στο Αμερικά, όπως ξέρεις, τα κάνουν όλα γιατί είναι ίσοι γυναίκες, άνδρες και τα λοιπά και πρέπει. Το έχω, το έχω, το έχω. Είμαι τη ισότητα. Ξεσκατώνεις καλά. Ε, πες αλήθεια το. Στο ξεσκάτωμα, Πέτρο, είμαι μαγέρι. Πέτρο, με λέει, ξεσκατώνεις. Κρέμα ξέρεις να κάνεις, είναι έτοιμες. Την κάνω σκάτα. Σκάτα την κρέμα. Πόσο καιρό τα έχεις με τη γυναίκα σου εδώ πριν? Είμαστε 10 χρόνια και προέκυψε μάλιστα αργά τώρα, εντάξει, μετά τα 9 χρόνια. Με τόσα χρόνια την εξέθεσες, την, τη διαπόμπευσες και τελικά... Τη διακόρευσα. Και αυτό και μετά έφτασε το γάμο, έτσι. Εσύ σπίτι οικογενειακά πώς ήταν, ζόρια ή εύκολα? Είμαι από μια πολύ φτωχή οικογένεια, ήταν... Τι μαλάκας. Εγώ για να βγω στο σανίδι έκανα 10 δουλειές, Πέτρο. Τελικά με πολύ κούραση. Πίνασες. Πίνασες. Τον παππού μου τον κυνηγούσαν γιατί ήταν αριστερός. Η μάνα μου έπλαινε σκάλες. Η Μάρθα Βούρτσα ήταν. Η Μάρθα Βούρτσα. Αλλά τώρα ο κόσμος με έχει αγαπήσει και εντάξει, ένα μεροκάματο. Ένα μεροκάματο. Τώρα καμαρώνει έτσι, εσένα. Με το φανελάκι του που κάμισε δεν έχω να βάλω, ρε Πέτρα. Εγώ βλέπω μια χαρά και αρβιλάκια, βλέπω τις μόδας και τα τζινάκια. Άμα έχουν φύγει εδώ. Είναι από το Αντάρτικο του πατέρα σου. Πέστρα, είχε ζόρι πιτσιρικάς εκεί με τους γονείς ή πηγαίναν τα πράγματα? Εντάξει, κοίταξε, είχαμε ένα άσχημο γεγονός. Έφυγα, Νάξο μεγάλωσα, δεν είμαι Αθηναίος. Απείρανθος. Χωριατόπεδο είμαι. Και χώρα και Απείρανθο, γιατί Απείρανθο 700 μέτρα ψηλά. Έφυγαν η προηγούμενη γενιά, έφυγε ο μπαμπάς μου. Ναι. Μέναμε χώρα, συνέβη κάτι δυσάρεστο, πρέπει να έρθουμε Αθήνα, δύσκολα ήτανε.
Και εν τέλει, τέλος πάντων, η τέχνη ήταν ένα από τα, ήταν μία από τις εξόδους μου από, τη, από τις δυσκολίες. Μ' άρεσε δηλαδή, ξέρεις. Πρώτα ασχολητικά, γκρουπάκι είχαμε στην αρχή με ένα, ακόμα έχουμε στην Άξο, ένα συγκρότημα. Και μετά ήρθαν τα... Και τι παίζεις στο συγκρότημα εσύ? Έπαιζα κιθάρα και τραγούδαγα. Α, εσύ και τραγουδιέρες για να βγάζεις κόμμανες, ε. Εντάξει. Γιατί αυτό σου μαζεύει. Κόμμανο μαγίδα. Ενώ ωραίος είναι ο Πάνος, βγάζεις κόμμανος ο Βαγγέλης, κατάλαβες. Έχουμε πέσει, καταφέρετε αυτό. Τι να λέμε τώρα. Μάλιστα. Και η τέχνη, δηλαδή, όταν λες, μιλάς όταν στην τέχνη, ας πούμε, που τώρα έχεις για να πάνε όλα καλά, ήταν η μουσική, έτσι. Ξεκινήσαμε μουσική. Μεσολάβησε ο στρατός, μου λέγανε όλοι επειδή ήμουν μεγάλος καραγκιόζης. Τότε, όχι τώρα, εντάξει. Όχι τώρα καθόλου, σε βλέπω. Μου λένε ρε, εσύ πρέπει να πας να ασχοληθείς, μου λέει, μην το παρατήσεις. Τέλος πάντων, μεσολάβησε η δραματική και. Και κατέληξες εκεί. Πού έχεις καταλήξει? Στον κολοχώρο. Στον κολοχώρο, το δύσκολο αυτό χώρο. Πέρα την πλάκα, δεν είναι λίγο ζώρικος χώρος? Ζώρικος. Δηλαδή, εντάξει, εκτίθεσαι, μωρέ, αυτό είναι. Αυτό, εντάξει. Το πιο δύσκολο αυτό είναι. Δηλαδή, είναι δύσκολο. Πρέπει να μάθεις να πίνεις σαμπάνιες, να μάθεις να πηγαίνεις σε εξόδους με ωραίες γυναίκες. Τι να κάνουμε. Δεν μου λες τώρα στο... Πότε αρχίζει το σύριαλ πάλι? Ξεκίνησε, έχει μία εβδομάδα. Άρχισε. Την πρώτη Τετάρτη. Εντάξει, καλά νούμερα έκανε. Καλά θα κάνει. Και πέρσι καλά έκανε. Και χωρίς εσένα. Το πρώτο αυτό. Φέτος έχει μεγάλα νούμερα. Έχει μεγαλύτερα, έτσι. Έχει μεγάλα νούμερα. Έχει μεγαλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι ο Αθωρίδης ερωτεύτηκε, έτσι. Σε πήρε στο θέατρο, σε πήρε εκεί. Εντάξει, δεν με ρέσει. Όχι, εγώ το... Ένα κόρτε είχα. Πέρασε, έτσι. Σε ερωτεύτηκε. Ναι, ρε παιδάκι μου. Τηλεόραση σου φαίνεται πιο περίεργη. Το έχεις ξανακάνει δηλαδή. Το λέμε, τα 591 ήταν 592. Μου κόβεις ένα euro. Έχετε ένα ευρώ σας. Ήσουν πολύ μοντέρνο παιδί τότε, ξέρεις. Με βοήθησε πολύ η τηλεόραση. Και οι διαφημίσεις και η τηλεόραση. Όχι, εμείς βγάζουμε και κανένα φράγκο. Βλέπω με την πόλη εκεί. Παλιότερα. Λένε ότι οι διάφορες μαλακίες που κάνεις εκεί τις έκανες μόνος σου. Όλα μόνος μου τα κάνω. Τις μαλακίες μόνος μου. Ότι διάφορα από αυτά που παίξανε. Ήταν εκτός σενάριου, έκανες και καμιά χαζομάρα δίπλα και γουστάρανε πιο. Ναι, και αυτό. Ναι. Συμβαίνει πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις. Ο χώρος διαφήμισης, επειδή διαχειρίζονται μια εικόνα, εντάξει, πάντα ξέρεις, είναι πιο συγκρατημένοι. Εσύ πρέπει να φέρεις το κάτι άλλο, να το δουν και να το κρατήσουν. Βλέπω μια κάμερα που με φωτογραφίζουν. Μαστόδε μου! Εσύ τράβα το παλικάρι, εγώ πάω για διαφημίσεις, εσύ μείνε ακίνητος, κοίτα κάμερα. Κοίτα κάμερα. Σε κάνω μυθική. Δεν μου λες, στο θέατρο Αποθήκη ξεκινήσατε πότε? Έχουμε ξεκινήσει, αν δεν απατώμε, τέλη Οκτώβρη. Τώρα ακριβή ημερομηνία δεν ξέρω. Ακόμα πάτε, σας βλέπουν. Ναι. Θα είμαστε μέχρι 28 Απριλίου, Τετάρτη ως Κυριακή. Να λέμε τώρα με κάτι τέτοιο. Πες ναι, και εκτιμάς κυρίως τους συνεργάτες οι οποίοι είναι. Κάνουμε καλό καμαρίνι, πολύ καλό. Και όσοι θέλετε να επισκεφτείτε τον κόσμο, έρχονται έτσι από πίσω. Άντρες, γυναίκες. Δεν πουλάς ντίβα, δεν θέλω να δω κανέναν. Ξέρετε πώς θα είμαι, Πέτρο. Ξέρετε τη βραδιά, πώς τα έχει παίξει. Είμαι πολύ κουρασμένο. Παίζει όμως και σε ένα άλλο. Ναι. Πραγματάκι του που είναι για πιτσιρίκια. Ναι. Τι είναι αυτό? Ο κύριος Κίχ και το μυστικό κουτί των ήχων. Είναι κάτι πολύ progressive. Ναι. Ναι. Για πες, είναι progressive. Και είναι για πιτσιρίκια. Είναι για πιτσιρίκια, είναι στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού. Με αυτή την ομάδα είμαστε 10 χρόνια. Ο κόσμος ανάποδα λέγεται. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Τώρα δεν για ανάποδα. Ναι. ανάποδα. Μακριά από εμάς. Ο κόσμος ανάποδα λέγεται. Αυτοί έχουν μεγάλη και δισκογραφία και έχουν αναγνωστεί και από το Υπουργείο Πολιτισμού τα συγγραφικά τους, γιατί συγγράφει κιόλας. Και είναι μια ομάδα απίστευτη. Απίστευτη. Τώρα παίζουν, έχουν και στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Εμείς παίζουμε 11, έχουν και στις 4 τη δικιά τους μουσική παράσταση με ακορντεόν, κλαρινέτα. Έχουν κάνει ένα CD, έχετε βγάλει κι εσείς. Κάτι έχουν κάνει. Έχουν βγάλει, ναι, το κόσμος ανάποδα, το τραγουδάκι μέχρι και ο Μάλαμας, ο Σπύρος ο Σακάς. Είναι τρομερή καλλιτέχνη. Και το δικό σας τι για τα πιτσιρίκια, τι είναι, τι θέλει να. Το συγκεκριμένο είναι για 2,5 με 7. Οπότε πρέπει να είναι. Άρα πρέπει να έρθω. Έχει αρκετό. Όχι, με το γιο μου εννοώ, 5,5.
Είναι εκεί. Έλα, είναι μια χαρά η λιπιά. Ναι, αυτό έχει πιτσιρικάδες. Λοιπόν, αυτές οι προφορές, πώς τις έβγαλες? Δαιμονισμός. Μια μέρα ξύπνησες έτσι και το είδες. Έβραζε μέσα. Είμαι σφουγγάρι, Πέτρο, είμαι σφουγγάρι. Καλλιμιώτικο. Σφουγγάρι. Μπορείς να με κάνεις να καταλάβω. Εγώ δεν ξέρω, δεν τα έχω δει. Α, δεν τα έχεις δει αυτά. Σαν τα χαρτιά που λέει. Πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τη χέρια μου από την Πελένη και... Είχα να φάω 4 χρόνια και κατεβήκαμε κάτω στο τελπινάκι στα σύνορα και μου λέει ο αστυνόμος, εσύ θα φας δυσόβια, δυσόβια, γιατί εγώ πέρασα μια κατσίκα από τα ηλεκτρικά λόδια και κάηκε η κατσίκα. Αλβανός τουρίστας. Αλβανός τουρίστας. Αλβανός τουρίστας, τι να είναι. 16 χρόνια φάω δυσόβια τουρίστα. Που σε συλλάβα, φυλακόβιος, κάτι τέτοιο. Πάμε. Τι του δίνω? Τίποτα. Αχίρε, Πέτρο μου, χαργάμε πολύ. Χαργάμε πολύ, ματζέτο μου, που ήρθες. Κυρκυραιώσεις, ρε. Ναι, κυρκυραιώσεις. Πάμε, σήκωνε εσύ. Το κύριο πέχα στον πέλο κοντά για να βράδυ. Δεν σου κατάλαβα, συνέχισε. Σε μου πάντα δεν είναι μπαξίς, από τα είναι δε βράδυ Κωστόπουλο, αλλά δεν είναι ταρκή. Αμπέλα, χάμε τα γιατάς, αλλά δεν είναι και αυτά. Αν δεν είναι μπαμιά. Γιαβάς, εμ σαμπουάν, εμ κοντισιονέρ, Τούρκος, Τούρκος. Το Fiat Punto, ε. Εμ τσεμπουκα, εμ τούτου. Εμ τσεμπουκα, εμ τούτου. Και να φθαρώ ούσο να έτοιμοι και πέφτουν μου σε φταίες που βλέπω όλοι μου τι καταθέλει και μου να είναι καμπνό και... Κύπριο στην τράπεζα. Κύπριο στην τράπεζα. Ρε εσύ, μήπως θα βλέπει από τον τέτοιο. Ρε, θα βλέπει από την Ανανάκλα. Όχι, δεν καταλάβαινα τον Κύπριο. Πάω εδώ, ρε. Дрожня мазанья жене, виба Петру не гужал. Гимна дрожному не мужа волоке и не мужа дрожня вазанья. Глаз нам уже мне говорили, а лобнежным уже воде буду. Ρώσος μαφιόζος είσαι. Μαφιόζος. Μεγιστάνας. Μεγιστάνας. Πάρε μια... Κάνε και... Ας το είναι Μεγιστάνας, το ξέρω. Θα το βαριέμαι. Έλα. Ξεχνάζεσαι με μένα, ε. Και είσαι καλύτσι. Και πρέπει 2.000 ζώα και τα κουμαντάνε ζώρα. Ζωνιανά. Φύγε, άμα ό,τι δεν σου κάνει, μην το κάνεις. Όχι, ένα το. You asked me to come, and you told me they're gonna be women, and the only fucking mamukalos playing the Duke of Duke. You told me you're gonna bring me 2 kilos, you brought me 1.5. What should I fucking do? Yeah. Oh. It is for me, it's something new. I can't explain it. This shit is in Italian, you can't understand what I fucking do. Al Pacino. σε τελεία. Ιταλόν. Ιταλόν μαφιόζος, ναι, θα τα κάνω και τέτοιο. Έλα. Όλα τα κάνει, δεν υπάρχει. Όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Δεν υπάρχει αυτό. I'm gonna get down with my farm, gonna get down with my cow. And I'm gonna get more than devil's born again, deep down. You over to my government, God bless America. You ain't gonna stand with my cow. And I got my farm in New Texas. Είσαι από τον Νότο και αντιπαθείς τους μαύρους, ρε. Δεν ξέρω. Κάτι. Μα τι αντάξει. Από τον Νότο.
Καλά, διαφήμιση μου κάνω σήμερα, ε. Eisensuppen, Kleisensanken, Krobules, Eidensum, Eidensen, da sind Klassik, Uschens, im Kleisens und dann. Du meinst, du kennst Politiker. Ja, und um, ja, ich glaube nicht an. Ο Σόιμπλε σηκώθηκε από την καρέκλα. Το μόνο που μπορεί... Μάνα, περπατάω! Μάνα, περπατάω! Δεν υπάρχει ο άνθρωπος, ένα χειροκρότημα όλα την αρχή. Πώς λέγεται η Νέα Δημοκρατία, λέει στα γερμανικά, ε? Όχι. Σόιμπλε. Σόιμπλε, Σόιμπλε. Σόιμπλε. Έτσι πως είσαι τώρα εδώ, εντάξει, κάνεις και την πλάκα, είμαστε και εκπομπή. Είσαι έτσι και σε παρέα. Θέλω να πω, έχεις τα κέφια αυτά, ρε παιδάκι μου. Τα έχω, μωρέ. Και με το παιδί αναγκάζομαι να τα έχω. Δεν θέλω να ξυπνάω τώρα. Κοιμάμαι 2-2,5, ξυπνάω 7, μα είμαι και μίζερος, πάει και το παιδί. Ξυπνάω και αρχίζω τσιλουκουμόσχολη. 7 η ώρα, αρχίζει το... Ε, σοβαρά, σηκώνεις 7 η ώρα με το μικρό. Ναι, τι να κάνεις. Έχω ξυπνάει 7 η ώρα και αρχίζει το... Η μπάλα στο σπίτι. Πέρα την πλάκα είναι πολύ γλυκό τώρα, μου λες, ξυπνάς κάθε μέρα 7 η ώρα. Συγγνώμη, ξυπνάνε οι γυναίκες 7 η ώρα. Σταμάτα, ρε. Κάνε μου το μωρό, ρε. Κάνε μου το μωρό. Δεν μπορώ να μιλάω σοβαρά μαζί σου. Κάνε μου πώς κάνει ο γιος σου. Κάνε μου το γιος σου. Για να μην σου κάνω τι κάνεις τη μάνα του. Κάθομαι και λέω μόνος μου. Να σε ρωτήσω κάτι σοβαρό. Τι ρόλο θα ήθελες να παίξεις? Πέρα από την πλάκα, μπορείς να μου απαντήσεις χωρίς πλάκα. Επίδαυρο, να κάνεις αρχαίο. Όχι, μα δεν έχω, ξέρω εγώ. Το έχεις πάρει πολύ σοβαρά το θέμα? Όχι, όχι, το αντίθετο. Το έχεις πάρει στην πλάκα. Γενικότερα, εντάξει, αυτό που με καίει είναι να κάνω πράγματα τα οποία φεύγει ο άλλος και το έχουν αφήσει κάτι. Αυτό. Θα είναι γέλιο, θα είναι κάτι που θα, ξέρεις, θα το έχει... Θες το γέλιο κυρίως. Δεν είσαι σκεφτεί ποτέ να παίζεις δραματικά, ας πούμε, και να κλαίνε. Ναι, και τους πιο κωμικούς ρόλους μέσα από το δράμα που θα τους βλέπω. Δηλαδή, οι περισσότεροι φέρουν με μια τρέλα και μια κουλαμάρα. Η οποία είναι δραματική στο βάθος της, αλλά ξέρεις, όταν το βλέπεις από τη φεδρή πλευρά, βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Εμένα όμως, έτσι πώς το κάνεις τώρα, είτε κάνεις μιμής που κάνουμε πλάκα, είτε τα άλλα. Μου κάνεις αμερικανάκι. Πήγα στην Αμερική και έκανα τον Ντενίρο και τρελαινόντουσαν οι σερβιτόροι. Πριν από λίγο τον είχε τον Ντενίρο. Έλεγα ακόμα γιατί μίλαγες για κόκα και δεν τον έπιανα πουθενά για κόκα. Όταν έβγαζε τα ναρκωτικά και το ένα και το άλλο, τον Ντενίρο, σε πληροφορώ, του φέρνει και η μάπα. Την κάνει τη μάπα. Fucking son of a man. Το έχει του θανάτου. Πε μου λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον Ντενίρο και εγώ όμω ο ψυχίατρο. Το θυμάσαι καθόλου. Που του λέει για τη μάνα του. Που του λέει για τη μάνα του. I think that your mother. My mother. Where the fuck are you, fucking mama? No, have you seen my mother? How ugly. Fucking see my mother. Τον Ντενίρο τον παραέχει. Όλα τα έχει, τι να σου πω. Σου έχουμε και ένα δεύτερο παιδάκι. Ναι. Πρέπει να αρχίσει να διασπάσει. Κάτι ξέρεις εσύ, κάτι ξέρεις. Α, λες. Λες να ξέρω, μακάρι να ξέρω. Το φουρνίζω. Το φουρνίζεις, να το φουρνίσεις και πιστεύω ότι θα σου κάτσει ακόμα παραπάνω. Φέρνει. Πάντως όσοι είναι στο μετέχνημα να το κάνουν, εγώ λέω να το κάνουν. Και όταν το έκανα εγώ, δεν ήξερα ούτε πώς θα πάει η δουλειά μου, ούτε θα βγάλω λεφτά, που βεβαίως και εγώ τη μπουσάρω να έχω παραπάνω δουλειά, αλλά δεν περίμενα. Δεν ήξερα πώς θα είναι. Το έκανα σε μια πολύ χάλια φάση τη ζωή μου οικονομικά. Η γυναίκα σου είναι ηθοποιός, έτσι. Ναι, βέβαια δεν το ασκεί. Δουλεύει τώρα, όχι. Όχι, όχι. Αλλά όποιοι είναι στο μετέχνιο, λέω να μην σκεφτούν την κρίση. Γιατί φέρνει πραγματική ευτυχία το παιδί. Που δεν θα τη φέρει μέσα στην κρίση, δεν θα τη φέρει τίποτα άλλο. Δεν θα τη φέρει μια δουλειά 18ωρη και 20ωρη. Εμένα τα ζόρια τον πιτσερικά ξεχαρμανιάζω. Γιατί οι μεγαλύτεροι όταν μεγαλώσουν λίγο σε γράφουν κιόλα. Σε έχουν γραμμένο. Σε έχουν γραμμένο, ναι. Γιατί μετά τα 14-15... Κορίτσια, δεν αμπορώ. Δεν αμπορείς, ε. Φύγε από εδώ, ρε. Φύγε από εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, καλά.